Με μια παράσταση που ενθουσίασε το κοινό, ξεκίνησε το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με τίτλο «Οδή στην Ομορφιά». Πριν την έναρξη του φεστιβάλ, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επεσήμανε ότι το φεστιβάλ είναι ένα παράθυρο στον κόσμο, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο Πολιτισμού στηρίζει και θα συνεχίζει να στηρίζει το θεσμό. Χαίρομαι πολύ, γιατί το Διεθνές Φεστιβάλ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Καλαμάτας. Το είπε και ο Περιφερειάρχης προηγουμένως, είναι ένα παράθυρο προς τα έξω, προς τον κόσμο και είναι ένα πολύ ισχυρό χαρτί για την πόλη, για τις διεθνείς συνεργασίες της και για την εξωστρέφειά της. Το Υπουργείο Πολιτισμού διαχρονικά στηρίζει το φεστιβάλ. Αυτό κάνουμε και τα τελευταία χρόνια. Αυτό το οποίο έχει κερδίσει το φεστιβάλ είναι η υψηλή ποιότητα. Είναι η συμμετοχή σχημάτων που το καθιστούν ανταγωνιστικό. Γι' αυτό άλλωστε έχει γίνει και η Καλαμάτα και το φεστιβάλ ένας αυτοτελής προορισμός για τους λάτρεις του χορού. Είναι προφανές ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα συνεχίσει τη στήριξη αυτή. Ήδη έχει ξεκινήσει μια ευρύτερη συζήτηση και μια συνεργασία και με τον Υφυπουργό και με τον Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη, ακριβώς για να ενισχυθεί και η εξωστρέφεια του φεστιβάλ, να ενισχυθεί το σύνολο της δραστηριότητάς του. Η Καλαμάτα αποτελεί πρότυπο πόλης που έχει επενδύσει στον πολιτισμό, ανέφερε ο Υφυπουργός σύγχρονου πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανολάκης. Ο πολιτισμός στην περιφέρεια μπορεί να αποτελέσει ένα πάρα πολύ σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, κοινωνικής, οικονομικής, μορφωτικής. Η Καλαμάτα αποτελεί ένα πρότυπο πόλης που έχει επενδύσει στον πολιτισμό και νομίζω ότι αυτή η επένδυση της έχει επιστραφεί στο πολλαπλάσιο. Και γι' αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού επενδύει, όπως είπε και ο Υπουργός, στο φεστιβάλ, αλλά και γενικότερα στον πολιτισμό στην Καλαμάτα, γιατί ακριβώς πιστεύουμε στη δυναμική που μπορεί να προσδώσει στην πόλη. Λίγα λεπτά ωστόσο πριν την έναρξη της παράστασης, η Υπουργός και ο Υφυπουργός αποχώρησαν από το Μέγαρο Χορού, καθώς υπήρχε η πληροφορία ότι θα γινόταν διαμαρτυρία για την υπόθεση Λιγνάδη, κάτι βέβαια που επιβεβαιώθηκε, καθώς στο τέλος της παράστασης αναρτήθηκε πανό με το μήνυμα «Οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή». Απάντηση για την αποχώρησή της από το φεστιβάλ έδωσε σήμερα από την Κορώνη η Υπουργός Πολιτισμού. Το σχόλιο μου είναι ότι δεν μπορούσαμε να δεχθούμε εργαλειοποίηση του πολιτισμού.